Κύριε Σκράκα, θα ξεκινήσω από τον κύριο Μπαλάφα. Διότι θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση, αν υιοθετείτε αυτό που διατυπώνεται και από πρώην στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Κυρίτσης, ότι εδώ η κυβέρνηση σκηνοθετεί τα γεγονότα, έναν πόλεμο στον Εύρο, προκειμένου να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την απόφαση των ΜΑΤ στα νησιά. Ή αν θεωρείτε ότι αυτό το σχόλιο απέχει από την πραγματικότητα, είναι ένα ατυχές σχόλιο. Να δούμε την πραγματικότητα. Καταρχήν, προηγούμενα, με συγχωρείτε που θα το πω, άκουγα κάποιον να μιλάει και να υπερασπίζει την κυβερνητική. Ήταν ο υπουργός ο κ. Μηταράκης, ο υφυπουργός ο κ. Κουμουτσάκος. Ποιος ήταν, ο κ. Χρυσοχοΐδης που ασχολιόταν παλιότερα με το προσφυγικό. Ποιος ήταν. Ήταν ο κ. Μηταράκης και ο κ. Γεωργιάδης. Γιατί το λέτε έτσι. Ο κ. Γεωργιάδης έφερε καμιά επένδυση για τις επενδύσεις, μιλούσε. Για το προσφυγικό μιλούσε για την απειλή που δέχεται η χώρα. Μου λύθηκε η απορία. Δέχεται απειλή η χώρα. Είχα μια απορία. Είχα μια απορία. Επειδή το ειρωνεύεστε. Να ασχολείται ο καθένα με τη δουλειά του. Απειλή δέχεται η χώρα. Λοιπόν, ας αφήσουμε. Τα γεγονότα ποια είναι. Τα γεγονότα είναι ότι η κυβέρνηση για άλλη μια φορά, όπως έγινε και με το σύμφωνο Λιβύης Τουρκίας, όπως έγινε και πολλές φορές το τελευταίο επτάμηνο, ευνηδιάστηκε. Σαν να μην περίμενε τίποτα, σαν να μην ήξερε τίποτα. Δηλαδή, έκανε αυτή την, πώς να την πούμε τώρα, ενέργεια με τα ΜΑΤ στα νησιά, έτσι. Δηλαδή αυτό το στρατό κατοχής για τους νησιώτες, όχι για μένα, για τους νησιώτες ας πούμε, στρατό κατοχής που έστειλε. Βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν και κάνει αυτό που έκανε στον Εύρο, στέλνοντας τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δηλαδή άνοιξε την κάνουλα. Εγώ καταρχήν θεωρώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Λέτε ότι περίπου προκαλέσαμε τον Ερντογάν. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι. Είπα. Λέτε ότι βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν. Μου κάνει εντύπωση ότι η κυβέρνηση και αυτή τη φορά σε ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθεί. Δεν πρόκειψε εκ του μηδενός. Ευνηδιάστηκε. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπηρεσίες, εκτίμηση πολιτική, ενεργητική, εξωτερική πολιτική δεν θα έπρεπε να ξέρει ή να υποθέτει ενέργειες τέτοιου τύπου ακραίες, λάθος, καταδικαστές του Ερντογάν. Όταν είναι στριμωγμένες στο Ιντλίμπ, στην Σύρια, κάτι θα έκανε. Καλά, τι έχει, θα τι έχει να εκβιάσει ο Ερντογάν. Τα 4-3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες έχει να εκβιάσει την Ευρώπη και να στριμώξει και την Ελλάδα. Και αυτό, δηλαδή, θέλω να πω ότι οποιοδήποτε κάνει μια στοιχειώδη ανάλυση. Μα δεν το αντιμετώπισε. Να μην ευνηδιαστεί καταρχήν. Δεν μπήκανε, δεν το αντιμετώπισε. Δεν υπάρχει πράγμα. Αλλά πώ ευνηδιάστηκαν αν το αντιμετώπισε. Ότι θα κάνει κάτι τέτοιο ο Ερντογάν. Αυτό εννοώ. Ενώ από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται και πρέπει να δούμε, μπορούμε να το δούμε και στη συνέχεια, δεν έχω πρόβλημα, τι πρέπει να γίνει. Εμείς σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε τη διάθεσή μας να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και με την κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις που έχουμε σε πάρα πολλά ζητήματα και πώς χειρίζεται το προσφυγικό μεταναστευτικό, να κουβεντιάσουμε μερικά πράγματα, γιατί είναι εθνική σημασία ορισμένα ζητήματα. Φυσικά, όχι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με φυλακές κτλ. Είμαστε όμως για την αντίδραση αυτή είναι σωστή που βλέπουμε στον Εύρο. Για πράγμα. Η αντίδραση αυτή είναι σωστή στον Εύρο. Προστατεύεις τα σύνορά σου. Προφανώς και καλά κάνεις. Επειδή το έχετε χειριστεί το πράγμα. Επαναλαμβάνω. Έχετε περάσει από εκεί. Είμαι σαφής. Ναι. Προστατεύεις τα σύνορά σου. Προφανώς και καλά κάνεις. Απλώς αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Δεν είναι διάφορων αυτόκλητων προστατών ή οτιδήποτε άλλο. Και μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα. Αυτό το κάνει το κράτος, προστατεύει κτλ. Με τις ενέργειες που χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά προφανώς το κράτος. Υπήρξε σχέδιο στον Εύρο. Παρακαλώ. Υπήρξε σχέδιο στον Εύρο. Από την πλευρά της κυβερνήσεως. Εγώ νομίζω ότι ευνηδιάστηκε. Εσείς δεν νομίζετε. Μάλιστα. Κύριε Σκάκα, τι λέτε. Καταρχήν να σχολιάσω για το μεταναστευτικό ή για τα αγροτικά. Γιατί ο κ. Μπαλάφας είπε ότι δεν μπορούμε να σχολιάζουμε θέματα εκτός αρμοδιοτήτων Υπουργείου. Για σας δεν ισχύει. Γιατί είστε εγκρατής και προσεκτικός. Δεν είστε επί παντός επιστητού προς Θεού. Για τα καλά σας λόγια. Ούτε πολύ πράγμα, ούτε πολύ πράγμα. Θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικές κρίσιμες οι στιγμές που περνάει η χώρα και χρειάζεται να σχολιάσουν και αλίμονο αν ο πολιτικός σήμερα δεν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ή να συμβάλλει στην αντιμετώπιση μιας τέτοιας κρίσης. Από όπου και αν βρίσκεται. Θα σας πω, λέει ο κ. Μπαλάφας ότι ήταν ανέτοιμη η κυβέρνηση ή ευνηδιάστηκε. Και εγώ θα πω πώς είναι δυνατόν να ευνηδιαστεί μια κυβέρνηση η οποία έχει προχωρήσει σε πρόσληψη 1.500 ειδικών φρουρών οι οποίοι ήδη έχουν μεταφερθεί στα σύνορα, η οποία έχει φροντίσει ώστε να έχει αποκατασταθεί ο φράχτης για τον οποίο πάρα πολλοί και κυρίως ελέγχοι από το ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσαν να γίνει, να θυμίσω. Η οποία έχει καταφέρει μέχρι τώρα, τις τελευταίες μέρες, να αποτρέψει την είσοδο
πάνω από 10.000 ή περίπου 10.000 τέλος πάντων παράνομων μεταναστών. 25.000 λένε σήμερα. Μέχρι χθες ήταν 9.000 περίπου. Που σημαίνει ότι φαίνεται ότι έχουμε μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος δηλώνει καταρχήν απερίφραστα ότι μην έρθετε στην Ελλάδα γιατί θα επιστρέψετε πίσω, λέει στους πολίτες τρίτων χωρών. Και από την άλλη βλέπουμε μία κυβέρνηση η οποία έχει προχωρήσει σε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις εκείνες και αλλά και τις αντιπληκτικές μονάδες, έχει ενισχύσει τα σύνορα για να αποτρέψει ακριβώς την είσοδο τέτοιων πολιτών τρίτων χωρών. Από την άλλη βλέπουμε ότι δυστυχώς έχουν πέσει μάσκες, ο Ερντογάν δεν κρατάει πια ούτε τα ελάχιστα προσχήματα, χρησιμοποιεί και εργαλοποιεί αυτούς τους αθώους ανθρώπους για να πιέσει την Ελλάδα και κατ' επέκταση να πιέσει και την Ευρώπη. Εμείς ως κυβέρνηση είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε σε αυτό, να μην επιτρέψουμε να μπουν παράνομοι μετανάστες στη χώρα. Ναι, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα φέρει τη χώρα μας σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Στη στάση σας. Από τη μία τους λέτε αφήστε τη φτηνή κριτική, ελάτε να φτιάξουμε, να συγκροτήσουμε ένα αλλαγές εθνικό μέτωπο απέναντι σε μια ασύμμετρη απειλή. Και από την άλλη, όταν σας λένε, παιδιά, ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι οι πολιτικοί αρχηγοί, διότι η απειλή είναι πολύ μεγάλη και φαίνεται ότι δεν θα σταματήσει εδώ πέρα ο κύριος Ερντογάν, δεν τους φωνάζετε να συζητήσετε. Αντιθέτως, τους λέτε ότι ο Τσίπρας έχει πάει για χαρταετό και ότι κρύβεται. Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Ακούσετε, η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι απόν ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, όπως ήταν απόν και ως πρωθυπουργός της χώρας σε κρίσιμες στιγμές της χώρας, να μην επαναλάβω αυτά. Έκανε δήλωση μετά για τα γεγονότα. Ακούστε. Ή στα βουνά για εκδρομές. Μου επιτρέπετε, κύριε Μπαλά. Για Σαββατοκύριακα στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, ούτε σκι πήγαινε, δείχεται, ούτε στις θάλασσες να κάνει. Αν μου επιτρέπετε. Ένα λεπτό. Σήμερα η χώρα δέχεται πολύ μεγάλη αντιπαράθεση σε ένα σοβαρό επίπεδο. Μου επιτρέπετε. Ποιος έκανε σκι. Μου επιτρέπετε. Δεν σας διέκοψα. Δεν χρειάζεται. Σήμερα η χώρα δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Γεγονότα. Τι λέει η αντιπολίτευση? Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του. Αλλά και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν λέει αυτό. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είπε κάτι άλλο. Αυτό το οποίο αλλά λέει. Λέει πολύ ξεκάθαρα. Λέει: αδειάστε τα νησιά και φέρτε όλους τους παράνομους μετανάστες στην ενδοχώρα. Αυτό λέει. Δεν μιλάει για αποσυμφόρηση. Τα ελληνικά είναι πολύ ωραία. Άλλο αποσυμφόρηση. Δεν μου επιτρέπετε όμως να. Δεν γίνεται να κάνουμε κουβέντα έτσι. Άλλο αποσυμφόρηση. Ξέρω ότι είσαστε ευγενής πολιτικός. Επιτρέψτε μου να κάνω μια κουβέντα. Δεν γίνεται έτσι. Αυτοί που μας ακούνε πάντως δεν ακούνε τίποτα. Θα συνεχίσετε να διακόπετε. Συγγνώμη, αλλά. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν λέει να αποσυμφόρησε των νησιών. Άρα τι λέει, να έρθουν όλοι σε εδώ χώρα. Όλοι. Ποιοι. Αποσυμφόρησε. Τι λέει. Δεν σημαίνει να αδειάσει το νησί 20.000. Ακούσετε. Που το λέει ο ΙΕ. Μα 20.000 είναι όλοι και όλοι συμβόλοι. 25.000. Έχει πει πριν από τρεις μέρες ότι 20.000 είναι το δικαίωμα να έρθουν στην ενδοχώρα. Όσο και να φωνάζετε και να προσπαθείτε να με διακόψετε. Εγώ θα πω αυτό το πράγμα. Δεν σα ρώτησα, με διακόψατε. Με διακόψατε, δεν σα ρώτησε κανένα. Με ρωτήσατε. Ωραία. Δεν σας ρώτησα, παρακαλώ να μιλήσω. Απαντάει στη μομφή, κύριε. Αποσυμφόρηση των νησιών. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι απόν. Μάλιστα, εσείς είπατε απόν. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η κυβέρνηση ότι έχει πάει για χαρτάκι. Εγώ έβλεπα τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται το Μάτι, να επισκέπτεται τότε τις κρίσιμες περιοχές της χώρας που υπήρχαν κάποιες καταστροφές. Δεν βλέπω τον κύριο Τσίπρα εδώ και μέρες ούτε να εμφανίζεται ούτε να λέει και κάτι. Εκείνο το οποίο βλέπω να επαναλαμβάνει συνέχεια και συνέχεια είναι αδειάσε τα νησιά και φέτε εδώ χώρα. Και λέω, μπορούμε να πάρουμε από τα νησιά αυτούς οι οποίοι είναι παράνομοι μετανάστες, δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε συμφωνήσει ότι μόνο όσοι κριθεί το άσυλό τους και βρίσκονται στα νησιά πρώτης υποδοχής, μόνο αυτοί μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Άρα, εδώ θέλω να πω κάτι. Εδώ έχουμε μία χώρα και μία κυβέρνηση, η οποία για πρώτη φορά βλέπουμε ότι αντιδρά σε αυτό το οποίο πάει να κάνει η Τουρκία. Δεν είχαμε δει το 15 τέτοιες αντιδράσεις. Βλέπαμε καραβάνια μεταναστών να εισέρχονται από τα σύνορα, τα βόρεια σύνορα και να κάνουν πορείες τότε στις εθνικές οδούς. Να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή αστυνομικές δυνάμεις, βλέπουμε στρατιωτικές μονάδες και τις τοπικές κοινωνίες όλοι μαζί να εφαρμόζουν την πολιτική που θέλει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να εφαρμόσουν. Και αν μου επιτρέπετε. Να υπάρξει. Μας και στο χρόνο. Ένα λεπτό. Άνω τελεία. Θα το πείτε, το κύριε Σέκα, συγγνώμη, δεν θέλω να σας το. Χρειάζεται ομόνοια. Ναι. Εννοείται. Αλλά θα πρέπει όλοι να δουν τα πράγματα με την πραγματική τους διάσταση και να μην προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μικροπολιτικά τις καταστάσεις. Θα το απαντήσει ο κύριος Μπαλάφα συνολικά, μέσω κύριε Μπαλάφα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και ο κύριος Ευηπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Κύριε Στυλιανίδη, καλημέρα.